Σύγχρονες και ασφαλείς φυλακές με αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης για 600 κρατουμένους θα παραδοθούν σε λειτουργία σε περίπου ένα χρόνο από σήμερα στις Κουρούνες Λασιθίου. Ο χώρος δεν θυμίζει σε τίποτα το εργοτάξιο φάντασμα που υπήρχε για περίπου μία δεκαετία, καθώς βρίσκεται πλέον στην τελική φάση της ολοκλήρωσής του. Και ελπίζουμε το καλοκαίρι του 2022 η φυλακή πραγματικά, το σωφρονιστικό κατάστημα να μπορέσει να λειτουργήσει. Για απεμπλοκή των διαδικασιών σε χρόνο ρεκόρ έκανε λόγο σήμερα ο Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη Λευτέρης Οικονόμου, ο οποίος επισκέφτηκε το εργοτάξιο συνοδευόμενος από τη Γενική Γραμματέα Αντεγκλιματικής Πολιτικής και τον Υπουργό Ναυτιλίας Γιάννη Πλακιωτάκη, σε συνεργασία με τον οποίο φαίνεται ότι θα ξεπεραστούν και οι τελευταίες εμπληγάδες. Ένα πολύ σημαντικό έργο υποδομής για τον ομό Λασιθίου αλλά και ευρύτερα για το σωφρονιστικό σύστημα σε επίπεδο Κρήτης, επιτέλους βρίσκει το δρόμο του. Με συντονισμένες ενέργειες, με συνεργασία και θέλω να σας ευχαριστήσω ιδιαίτερα. Τι θα γίνει εδώ βιολογικός που δεν περιλαμβάνεται στη μελέτη μας, τι θα πάει στο βιολογικό της Νάπολης. Η υδροδότηση αλλά και η σύνδεση με το βιολογικό καθαρισμό της Νέαπολης παραμένουν σε εκκρεμότητα. Έργα απαραίτητα για να ξεκινήσει η λειτουργία του, η οποία σύμφωνα με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου αναμένεται τον Ιούνιο του 2022. Η σημερινή Γραμματεία Αντεγκληματικής Πολιτικής μέσα σε λίγους μήνες κατάφερε να ξεμπλοκάρει το έργο. Η αλήθεια είναι ότι ο Υπουργός Ναυτιλίας, ο κ. Πλακιωτάκης, μας άνοιξε τα μάτια. Μας είπε ότι υπάρχει αυτό το κατάστημα και ότι είναι ημιτελές και μπορεί να παραδοθεί σε εύλογο χρόνο εφόσον ξεμπλοκάρουν τα έργα. Ο φακός της Κρήτη TV κατέγραψε αποκλειστικές εικόνες από τα άδυτα του καταστήματος κράτησης Κρήτη 2 που σύντομα θα έχει την τελική μορφή του. Ολόκληρο το κτηριακό συγκρότημα θα διαθέτει υπερσύγχρονα συστήματα καταγραφής και παρακολούθησης. Έχει 300 κάμερες στην αρχή, το οποίο έχει για έλεγχος για κάθε πόρτα που ανοίγει, αλλά και γενικά για το δημιουργικό, όλο περιβάλλον το χώρο. Που ανοίγει μία πόρτα, αμέσως η συγκεκριμένη κάμερα που ελέγχει την πόρτα αυτή δείχνει κατευθείαν στις οθόνες, στο κέντρο ελέγχου. Η Γενική Γραμματέας Αντεγκληματικής Πολιτικής εξήγησε ότι για το υφιστάμενο κατάστημα κράτησης στη Νεάπολη, το οποίο θα διατηρηθεί με το σύνολο του προσωπικού που σήμερα διαθέτει, εξετάζεται η μετατροπή του σε γυναικείες φυλακές. Είναι σκοπός μας φυσικά να γκρεμίσουμε το προηγούμενο, θα συνεχίσει να λειτουργεί. Ήδη έγινε μία πρόταση και από το προσωπικό των φυλακών το συγκεκριμένο κατάστημα να γίνει γυναικείο κατάστημα. Ήδη προετοιμάζεται και η προκήρυξη των 300 νέων θέσεων εργασίας που ανοίγουν στο σωφρονιστικό κατάστημα Κρήτη 2 και θα καλυφθούν με γνώμονα την εντοπιότητα. Εκείνο που θέλω όμως να σας διαβεβαιώσω και το βλέπετε είναι ότι από την κυβέρνησή μας οι διακηρύξεις γίνονται πράξεις, γίνονται έργα και μιλάμε με έργα και όχι με λόγια. Η λειτουργία του καταστήματος κράτησης Κρήτη 2 αναμένεται να συμβάλλει καθοριστικά στην αποσυμφόρηση όλων των σωφρονιστικών καταστημάτων της χώρας, όπου σήμερα στηβάζονται 650 υπεράριθμοι κρατούμενοι.